Θα ψηφίσετε την τροπολογία αυτή. Περιμένουμε να δούμε τώρα. Και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που το ΚΚΕ θα ψηφίσει. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι τις 2 το μεσημέρι να δούμε τι μορφή θα πάρει, αν πάρει. Υπάρχουν και αν πάρουν κάποια πράγματα πίσω. Διακείμεθα ευμενός, θα σου απαντούσα. Σε γλώσσα νεοδημοκρατική. Το λιγότερο. Έτσι, επίσημη. Αστική. Λοιπόν, διακείμεθα ευμενός. Όχι, δεν είναι αστικό. Είναι άμα τα ξέρεις τα ελληνικά. Άμα δεν τα ξέρεις τα ελληνικά, δεν έχει καμία σχέση με την τάξη. Και πίστεψέ με, ώρες-ώρες εργατική τάξη ξέρει πολύ καλύτερα ελληνικά. Διότι είδα και κάτι αστούς τώρα να έχουν μετατρέψει την περικεφαλαία σε φερετζέ του φασίστα. Τι λείπει από τη διάταξη αυτή. Καταρχήν, το όλο ζήτημα έτσι όπως ήρθε, περιστασιακά, αποσπασματικά, χωμένο μέσα σε αυτή τη διαδικασία ενός νομοσχεδίου, το οποίο νομοσχέδιο αυτό μετατρέπει την ασφάλιση, ειλικρινά σας το λέω, από κοινωνικό αγαθό σε ατομική υπόθεση. Περνάει μήνυ νομοσχέδιο 187 άρθρα. Και σε αυτό έρχεται τσόντα μία τροπολογία και δεν μιλάει κανένας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Περνάνε τέρατα. Σημεία και τέρατα. Φωνάζει ο Κατσότης στη Βουλή, δεν ακούει κανείς. Τώρα μπήκε το μεταναστευτικό, τα καπάκω όλα. Συμφέρει, αλλαγή ατζέντας. Δεν θα πάρει κανένας. Απολύτως καλέ, πρέφα δεν θα πάρει κανένας. Και δεύτερον, γιατί εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Ποια συμφέροντα, αυτά τα οποία θέλουν εύκολο, μαύρο, φτηνό μερογκάματο. Λοιπόν, πρώτον, είναι μία ομολογία και των δυο. Ο Γεωργιάδης πάντως καμάρωνε, και το λέω σε εισαγωγικά, γιατί το είπε ο άνθρωπος, ότι με αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Καλά, μα μετρήσω για πόσα πράγματα καμαρώνει ο Γεωργιάδης. Μάλλον δεν αναφερόταν στο ΚΚΕ. Θα ντρέπονται και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα θέλω να το συζητήσω, δεν είναι και παρόν. Άμα τον είχα παρόν, δεν ήξερα τι να του πω. Πάω σε κάτι πολύ πρακτικό. Αυτή τη στιγμή είναι μια ομολογία αποτυχίας απέναντι στο μεταναστευτικό. Έχουν και όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα στο μεταναστευτικό, έχουν χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο κινησμό εκμετάλλευσης των ανθρώπων. Ακούω τώρα για το αν διαφωνεί ο κύριος Σαμαράς και αν δεν διαφωνεί ο κύριος Σαμαράς. Ξεχάσω τον Καμένο. Θα ξεχάσω τι έλεγε. Θα ξεχάσω ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτική. Όποτε συμφέρει, μπάζουμε, όποτε συμφέρει, βγάζουμε. Θα ξεχάσω την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα για όλα τα μεγάλα έργα. Ξεχάσατε τη διαδήλωση που κάναμε επί Ολυμπιακών αγώνων και έργων, όταν είχαμε τα φέρετρα εμείς για τους νεκρούς μετανάστες στο Σύνταγμα. Καθίστε να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Λείπουν χέρια από τον τουρισμό. Έχει επισημοποιηθεί και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νόμιμο εμπόριο, δουλεμπόριο ανθρώπων που λέγεται μετανάστες. Μπαίνουν και βγαίνουν. Με τον ήλιο τα μπάζουν, με τον ήλιο τα βγάζουν, τι έχουν τα άρμα και ψοφάνε. Ακριβώς έτσι γίνεται. Πρόκειται για μία. Πάντως αυτό είναι φάπαξ και κακοήθη προσέγγιση. 30.000 και τέλος. Έρχεται σε αυτές τις 30.000 για να καλύψει. Δεν λύνουμε το πρόβλημα των χεριών. Για να καλύψει ανάγκες αυτή τη στιγμή εργοταξίων που έχουν ανοίξει καλή ώρα κάτω στην παραλιακή. Ανάγκες των ξενοδόχων. Ανάγκες των ξενοδόχων, οι οποίες έρχονται έτσι. Δεν έχει σχέση με την εργασία γης σε αυτή τη φάση, πιστέψτε με. Δεν έχει καθόλου. Και το χειρότερο απ' όλα έρχεται με τρόπο ο οποίος επιτρέπει στους εργοδότες με αφορμή αυτό το εφάπαξ να εκβιάζουν. Το περιμένουμε εμείς να δούμε. Θα το πάρει πίσω γιατί πιέζουμε απόρριτα. Ένα μήνα λέει θα κάθεσαι χωρίς δουλειά. Αν κάθεσαι ένα μήνα χωρίς δουλειά, μαζί με τη δουλειά προσέξτε θα πηγαίνει και η άδεια παραμονής. Πείτε μου πόσο θα εκβιάσει ο εργοδότης. Ζητάτε να γίνει μεγαλύτερο. Δηλαδή, και σε εποχή ανεργίας θα έρθει ο εργοδότης και θα λέει στον Έλληνα που δεν είναι μετανάστης, που είναι απ' έξω. Βρέχω ουρά από εδώ και περιμένω. Δούλεψε 15 και ώρες και έχω γιατί και με άδεια. Με δουλεύεις τώρα που θα σε πάρω εγώ εσένα. Ναι. Αυτή είναι ζητάτε η πεμπτουσία του πράγματος. Ζητάτε ο ένας μήνας να γίνει ας πούμε εξή. Ζητάμε πολύ συνολικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος. Και πολύ πιο οργανωμένη. Πολύ πιο συστηματική. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ακόμα και για αυτές τις 30.000, γίνετε πόσο υποκριτές είναι όλοι τους. Ακόμα και για αυτές τις 30.000 άδειες, λείπει προσωπικό να τις εγκρίνει. Αν δεν κάνουν προσλήψεις λοιπόν στις υπηρεσίες που θα εγκρίνουν αυτές τις άδειες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Είναι πραγματικότητα. Δεύτερο, έχει πολύ σημαντικό. 3 χρόνια παραμονής. Πείτε μου πώς θα το αποδεικνύει. Ο παράνομος εδώ, τραπεζικό έμβασμα, μπορεί να είναι. Θα έχει τραπεζικό έμβασμα, θα έχει λογαριασμό ηλεκτρικού, θα έχει νίκη, θα έχει ταξιδιωτικό έγγραφο και με όλα αυτά θα είναι ένας παράνομος δυστυχισμένος μετανάστης. Μα πού τα λένε αυτά, πόσο αποκομμένοι από την πραγματικότητα είναι.
Ειλικρινά σα το λέω. Ξέρετε, μου θυμίζετε. Όμως τη μείωση μου θυμίζετε αυτή τη στιγμή του χριστιανού, του Ευρωπαίου, του Αμερικάνου, του εορτάζοντε τα Χριστούγεννα, όπου ψάχνουν να βρουν παιδιά. Ο Άι Βασίλης ψάχνει να βρει παιδιά στους Αγίους Τόπους αυτή τη στιγμή. 10.000 παιδιά σκοτωμένα έχετε στους Αγίους Τόπους. Και μου το παίζετε χριστιανοί με τα Χριστούγεννα. Λιάννα μου, εδώ μπαίνει και μία ένσταση, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Εάν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια, να μπορούν να δουλέψουν και Έλληνες σε αυτές τις δουλειές, αλλά μέχρι τώρα ο εργοδότης τους προτιμούσε ένα λοδαπό, γιατί τον είχε και δούλευε πολύ περισσότερες ώρες. Τι πολύ περισσότερες ώρες, 10, 15, 12, μου λες για τουρισμό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα γι' αυτό λέμε για εργασιακά δικαιώματα. Ισότητα και πληρότητα εργασιακών δικαιωμάτων. Ψευδονομιμοποίηση περιορισμένου χρόνου για αόρατους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η πολιτική, ολόκληρη η εργατική διαδικασία και η αναγνώριση από τις συλλογικές συμβάσεις μέχρι τα μεροκάμερα και τους κατώτατους μισθούς, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και την ελαστικοποίηση των σχέσεων, μετατρέπει όλους τους εργαζόμενους σε αόρατους. Η ορατή εργαζόμενη είναι αυτή που επιτρέπει ο εργοδότης να είναι ορατή. Όλοι οι άλλοι θα είναι αόρατοι. Και να το ψηφίσουμε θα είναι για να μην αδικήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους δυστυχισμένους. Άρα θα το συμφωνούμε όλοι ότι σηκώθηκε πολύ περισσότερη σκόνη για αυτή τη ρύθμιση από ότι το πρόβλημα που λύνει. Σας βόλεψε. Σας βόλεψε. Και το αντιέξοδο οφείλεται στην κυβέρνηση. Σας βόλεψε. Στην ολική αντιμετώπιση του ζητήματος του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας απαιτεί αύξηση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών στην Ελλάδα, άρα συγκεκριμένες πολιτικές που να αυξάνουν αυτή την απασχόληση. Όλες οι πολιτικές αυτές που δίνουν βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα και φέρουν πίσω Έλληνες που έφυγαν. Πέτσα, όχι γενικά, και, το, και τα δύο θέματα που σχετίζονται, και τα δύο θέματα που σχετίζονται με το αλλοδαπό προσωπικό έχουν να κάνουν με διακρατικές συμφωνίες, ιδίως με χώρες που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος στον πρωτογενή τομέα που λέει και ο κύριος Καλαματιανός. Γιατί και στην Ηλία και εγώ στο Μαραθώνα έχω αντίστοιχα θέματα. Έχουν παραγγείλει, παιδί μου, ανθρώπου. Μου σου απαντώ εγώ, δεν θα σου το πει ποτέ. Οι εργοδότες έχουν παραγγείλει. Έχουν κλείσει συμφωνίες. Θέλω τόσους εδώ. Θέλω τόσους εκεί και τόσους παραπέρα. Αυτό έχουν κάνει. Η κυβέρνηση δηλαδή ευνοεί. Λένε και ψέμα. Λένε και ένα άλλο ψέμα. Ότι θα τους φέρουν εδώ και, για να μην πάνε στην Ισπανία και στην, αυτή που τους δίνει κάποια προνόμια. Δεν μου λέτε. Ακόμη και η Ιθαγένεια. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι αόρατοι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς τις οικογένειές τους. Ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες που τους επιτρέπουν να πάνε την οικογένειά τους. Το είπα αυτό, ναι. Εμείς δεν, γι' αυτό σας είπαμε και εμείς από την αρχή. Όλα προσυμφωνημένα με εταιρείες από γι' αυτό είπαμε και στην αρχή. Καλέ, απολύτως τώρα. Από ποιου λείπουν την αρχή, από την αρχή ότι δεν πρόκειται ούτε για ελληνοποίηση αφού δεν δίνουμε ηθαγένεια, ούτε για νομοποίηση αφού δεν επιτρέπεται επανένωση οικογένεια. Δηλαδή, για να εξηγήσω. Τίποτα δεν σήμερα. Κάποιο που είναι εδώ σήμερα μέχρι 30-11 του 23 δεν μπορεί να πει τώρα, αν πάρει άδεια διαμονή στην οικογένειά του που είναι στο Πακιστάν ή στη Γεωργία ή στην Αλβανία, ελάτε τώρα. Έλα εδώ. Επομένως, με το τίποτα. Είναι μερική η ρύθμιση, γι' αυτό είπα ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη χωρίς δεν είναι μερική. Ιδιαίτερο είναι, λόγο. Είναι σχεδόν. Το τελευταίο που είπατε κοινική αυτό. Είναι. Είναι κοινική, κύριε Πέτσα. Συγγνώμη, είναι κοινική κύριε Κανέλη, και είναι και απάνθρωπη. Μιλάμε σε μια χώρα γιορτάρες μέρες με δώρα που το επίδομα είναι για μεικτά. Αυτό τα είναι... λεπτά που είπες, 150 σωρό ευρώ το εννοώ, με τον Τενεκέ Λάδι να κάνει 200. Το δούμε σήμερα. Και αυτό που δηλαδή, ποιος μας κοροϊδεύει. Κύριε Παπαδάκη, θυμάστε... Ποντικοφάρμακο έχουν πλέον οι κουραπιέδες. Καλημέρα. Που κόπηκε από την κυβέρνηση. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα υπό έναν όρο. Υπό ποιον, κύριε Κανέλη. Δεν μπορεί να είναι καλά Χριστούγεννα. Με βομβαρδιζόμενους τους Άγιους Τόπους. Ειρήνη, ειρήνη στον κόσμο. Εντάξει τώρα, για όνομα του Ιησού Χριστού. Με 10.000 πεθαμένα παιδιά, παιδιά θα έρθουν οι χριστιανοί να κλάψουν το μικρό Χριστό. Πείτε μου ειλικρινά. Και θα μου λένε μέσα στη Βουλή πόσο υπέρ της Αγίας οικογένειας είναι. Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας ημέρα.